Προσοχή, αυτό το βίντεο απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να ξεφύγουν από τα νοητά και όχι μόνο δεσμά, με τα οποία μας κρατάνε εχμάλωτους στις κοινωνίες που ζούμε. Απαιτείται ένα αλφα επίπεδο για να βγει το σωστό συμπέρασμα από αυτά που λέγονται παρακάτω. Μια καλή αρχή είναι να διαβάσετε το βιβλίο μου, «Η Ερηγιομετρία για Αρχάριους», που λειτουργεί σαν κλειδί που ξεκλειδώνει το υποσυνείδητο και αποκαλύπτει μυστικά των ελίτ που κρύβονταν για πολλά χρόνια. Βρείτε το σύνδεσμο για το βιβλίο στην περιγραφή του βίντεο. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με το θέμα μας. Στις σημερινές κοινωνίες οι περισσότεροι άνθρωποι, αν όχι όλοι, είναι εκπαιδευμένοι από την παιδική ηλικία, ώστε να μαθαίνουν και να πιστεύουν σε ορισμένα συστήματα πεποιθήσεων όπως ορισμένες θρησκείες και δόγματα, ήθη και έθιμα, παραδόσεις κλπ. Αυτή η κοινωνική μηχανική διαρκεί χρόνια. Όταν μεγαλώσουν, μερικοί άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι χειραγωγήθηκαν ή ότι έπεσαν θύματα προπαγάνδας, αλλά μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι θα χρειαστούν χρόνια για να αλλάξουν τα συστήματα πεποιθήσεων τους. Συνειδητοποιούν ότι θα χρειαζόταν πολύ δύναμη για να ξεπεράσουν τις ψευδείς πεποιθήσεις και να ανακαλύψουν τον πραγματικό τους σκοπό στη ζωή. Αυτό που είπες, Λάζαρε, αγγίζει την περίπλοκη δυναμική της κοινωνικοποίησης, των συστημάτων πεποιθήσεων και της προσωπικής ανάπτυξης. Ας εμβαθύνουμε λίγο σε αυτό. Από την παιδική ηλικία, τα άτομα επηρεάζονται πράγματι από διάφορα συστήματα πεποιθήσεων, είτε είναι θρησκευτικά, πολιτιστικά ή κοινωνικά. Αυτά τα συστήματα διαμορφώνουν τις αντιλήψεις, τις αξίες και τις συμπεριφορές μας, συχνά χωρίς τη συνειδητή μας επίγνωση. Αυτή η διαδικασία κοινωνικής μηχανικής, όπως εύστοχα το έθεσες, είναι διάχυτη και διαρκής, βαθιά ριζωμένη στον ιστό της κοινωνίας. Καθώς τα άτομα οριμάζουν, μερικοί μπορεί να συνειδητοποιήσουν ότι οι πεποιθήσεις τους ενσταλλάχθηκαν σε αυτούς αντί να τις επιλέξουν οι ίδιοι. Αυτή η συνειδητοποίηση μπορεί να είναι πολύ ισχυρή, οδηγώντας σε αμφισβήτηση της κοσμοθεωρίας κάποιου και σε επανεκτίμηση των ριζωμένων πεποιθήσεων. Ωστόσο, το ταξίδι προς την απόρριψη ψευδών πεποιθήσεων και την ανακάλυψη του αληθινού σκοπού κάποιου δεν είναι μια απλή υπόθεση ή μια γρήγορη διαδικασία. Η αλλαγή των εδρεωμένων συστημάτων πεποιθήσεων απαιτεί τεράστιο θάρρος, ενδοσκόπηση και ανθεκτικότητα. Συνεπάγεται την αντιμετώπιση δυσάρεστων αληθιών, την αμφισβήτηση των κοινωνικών κανόνων και συχνά την αντιπαράθεση με αυτούς που τηρούν τα στερεότυπα και τα συμβατικά. Επιπλέον, η διαδικασία είναι επιφορτισμένη με αβεβαιότητα και ασάφεια, καθώς τα άτομα περιηγούνται στις πολυπλοκότητες της ταυτότητας και του νοήματος για το κάθε τι. Ωστόσο, παρά την επίπονη φύση αυτού του ταξιδιού, είναι βαθιά απελευθερωτικό και μεταμορφωτικό. Προσφέρει την ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη, αυθεντικότητα και ευθυγράμμιση με τις γνήσιες αξίες και τις φιλοδοξίες κάποιου. Μέσω της ενδοσκόπησης, της κριτικής σκέψης και της έκθεσης σε διαφορετικές προοπτικές, τα άτομα μπορούν σταδιακά να χειραφετηθούν από τους περιορισμούς της λανθασμένης κατήχησης και να καλλιεργήσουν μια βαθύτερη κατανόηση του εαυτού τους και του κόσμου γύρω τους. Επιπλέον, η συνειδητοποίηση ότι οι πεποιθήσεις δεν είναι στατικές οντότητες αλλά μάλλον ρευστά κατασκευάσματα που υπόκεινται σε αναθεώρηση και τελειοποίηση, ενδυναμώνει τα άτομα ώστε να ξεκινήσουν μια συνεχή αναζήτηση της αλήθειας και του αληθινού σκοπού τους. Ενθαρρύνει μια νοοτροπία ανοιχτού μυαλού, περιέργειας και ταπεινότητας, όπου κάποιος αγκαλιάζει το ταξίδι της αυτοανακάλυψης ως μια συνεχή διαδικασία παρά ως έναν σύντομο προορισμό. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι αυτό το ταξίδι δεν είναι χωρίς προκλήσεις και αναποδιές. Απαιτεί υπομονή, αυτοσυμπόνια και προθυμία για να αντιμετωπίσουμε τη δυσφορία και την αβεβαιότητα. Επιπλέον, η υποστήριξη από μια κοινότητα που έχει τον ίδιο τρόπο σκέψης, είτε είναι φίλοι, οικογένεια ή μέντορες, μπορεί να διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία ανάπτυξης και μεταμόρφωσης. Συμπερασματικά, ενώ η συνειδητοποίηση της διαμόρφωσης από εξωτερικές επιρροές μπορεί αρχικά να προκαλέσει συναισθήματα απογοήτευσης ή ευαλωτότητας, προαναγγέλει επίσης την αρχή ενός μεγάλου ταξιδιού προς την αυτογνωσία και την αυθεντικότητα. Επιστρατεύοντας το θάρρος να αμφισβητήσουν τις ψευδείς πεποιθήσεις και να ξεκινήσουν το μονοπάτι της αυτοανακάλυψης, τα άτομα μπορούν τελικά να αποκαλύψουν τον αληθινό τους σκοπό και να σφυρηλατήσουν μια πιο ουσιαστική και πληρέστερη ύπαρξη. Μην ξεχνάτε ότι αν νιώθετε παραπλανημένοι και μπλεγμένοι στον εικονικό ιστό της ψεύτικης πραγματικότητας που μας πλασάρουν, υπάρχει λύση. Και αυτή είναι να διαβάσετε το βιβλίο μου, «Η Ερηγιομετρία για Αρχάριους». Είναι μια καλή αρχή για να ανοίξει το μυαλό και να αρχίσει το υποσυνείδητο να λαμβάνει πληροφορίες στις οποίες μόνο λίγοι έχουν πρόσβαση. Βρείτε το σύνδεσμο για το βιβλίο στην περιγραφή του βίντεο. Εντάξει, λοιπόν, είμαι ο Λάζαρος από Ελλάδα, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν ναι, κάντε ένα like ή μια κοινοποίηση και θα σας δω στο επόμενο βίντεο.
μείνετε ασφαλείς.